Νομίζω καλύτερα απ' όλα, καλύτερο να τα πει όλα αυτά και να μιλήσει για τον Γιάννη Διακογιάννη είναι ο Μανώλης Μαυρομάτης, ένας άνθρωπος που έχει και αυτός γράψει πολλές σελίδες ιστορίας. Βέβαια. Και νομίζω παράλληλα πολλά χρόνια με τον Γιάννη Διακογιάννη. Καλημέρα, Μανώλη. Καλώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και δεν είναι και καλημέρα, βεβαίως. Είναι στο Στρασβούργο που σας μιλάω. Και ήρθε και αναπάντεχα αυτή η είδηση για μένα. Αιωνία η μνήμη στον αδερφό μου Γιάννη Διακογιάννη. Εκεί ψηλά που πάει. Ένας αθλητικός φίλος, ένας μεγάλος του αθλητισμού που αγάπησε πραγματικά τον αθλητισμό γιατί ασχολήθηκε περισσότερο με τον κλασικό αθλητισμό, τον Ολυμπιακούς και τα λοιπά. Πολλά που έχεις να πει κανείς είναι ολόκληρες ιστορίες. Εσύ μπορεί να μας πεις δύο-τρία χαρακτηριστικά πράγματα που θυμάσαι, Μανώλη μου. Πολλά. Απλώς λέω ότι δεν είναι μόνο το τραγικό περιστατικό της Ρίκας. Ναι. Ήταν της Βαρβάρας πάνω απ' όλα, ναι, της γυναίκας του. Που ήταν χρόνια μαζί. Η Ρίκα η Βαγιάννη έτσι πήρε το όνομα από το Βαγιάννη, Διακογιάννης και τα βάση περιπτώσει δεν είναι να πούμε τώρα την προϊστορία. Είναι γεγονός ότι ο Γιάννης ο Διακογιάννης όσες φορές τουλάχιστον είμαστε μαζί και είμαστε πάρα πολλές φορές είμαστε το δίδυμο των Αποστολών μαζί με τον Νίκο τον Κατσαρό και τον Σταύρο του Τζόχου και σε όλες αυτές τις αποστολές. Εκείνο που μπορεί μεγάλες διοργανώσεις λες τώρα. Μεγάλες διοργανώσεις και βεβαίως ότι όταν με τον Γιάννη φτάναμε στο αεροδρόμιο το πρώτο πράγμα που ρωτούσε όταν μπαίναμε στο ξενοδοχείο ήταν να δούμε που παίζει κάποια όπερα. Ήταν αλήθεια. Ο άνθρωπος του πολιτισμού. Ήταν και δεν θα θυμάσω βεβαίως, δεν θα ξεχάσω το Παρίσι που βρεθήκαμε όταν κάναμε τη Βόλτα στον Τζέλιτσε εγώ και εκείνος γιατί και εγώ ο άνθρωπος του πολιτισμού έτσι με χαρακτήριζε. Περπατώντας βλέπουμε ότι έπαιζε την Κάρμεν του Μπιζέ. Αλλά Κάρμεν ήταν σε σκηνοθεσία του Φραντσέσκο Ρόζι ταινία. Και μου λέει πάμε. Τι πάμε, του λέω. Φτάσαμε πριν από μισή ώρα, πού πάμε. Πάμε να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε. Έχουμε μεταδόσεις. Άσε τώρα, λέει, θα ξεκουραστούμε και εγώ πάμε. Τέσσερις ώρες πήγαμε σε ένα σινεμά. Είναι ακριβώς σε σαν θετητέ για να δούμε όπερα. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Διακογιάννης κατά κύριο λόγο ο άνθρωπος όχι μόνο των τεχνών και των γραμμάτων και του αθλητισμού αλλά ο άνθρωπος που ήξερε να εκφράζεται και μέσω του μικροφόνου πόσες φορές μετέδιδε είτε στο εξωτερικό είτε στο εξωτερικό αυτά τα οποία συνέδεε πάντα με την αρχή του πολιτισμού και μετά του αθλητισμού. Έχει δίκιο ο Μανώλης και ήσασταν μαζί οι δύο φωνές που μας έχουν συγκλονίσει Μανώλη κακά τα ψέματα. Οι δύο φωνές που μας έχουν χαρακτηρίσει όλα αυτά τα χρόνια την πορεία. Και ανέβασαν και τον πύχη τον χρόνο. Έφτιαξαν ένα πύχη πολύ ψηλά στην αθλητική δημοσιογραφία, στην περιγραφή του αθλητισμού, στην αγάπη προς τον αθλητισμό. Δηλαδή, αγαπήσαμε τον αθλητισμό και βεβαίως είναι και ήταν η πηγή έμπνευσης και δεν ήταν μια αναψυχή ή κάτι άλλο. Περνούσαμε την ώρα μας. Ο Διακογιάννης και εγώ, δευτερολογώντας, βεβαίως, έφερνε ένα σάκο, ένα σακίδιο είχε πάντα την μεγάλη εκείνη εποχή, όχι της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας. Ένα σακίδιο που ήταν από τότε που υπηρέτησε στο ναυτικό και μέσα και έβαζε το αρχείο του. Και το είχε το μαζί του, το έπαιρνε μαζί του. Το βαλούσε μαζί του και όλοι γελάγαμε, βεβαίως, γιατί ήταν σαν να πήγαινε σε εκστρατεία. Ήταν στα δεκάδες τετράδια. Που έγραφε με το χέρι και έκανε το αρχείο με το χέρι. Φοβερό, φοβερό. Ένα ακόμα περιστατικό το οποίο τον χτύπησε πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά ήταν ότι όταν πήρε φωτιά το σπίτι του, το προφήτη Λία επάνω που έμεναν, κάηκε ολόκληρο το αρχείο του. Τι λες τώρα. Αυτό, αυτά είναι τα περιστατικά βεβαίως και είναι τρομερό. Έχει γράψει βέβαια βιβλία ο Γιάννης, δύο ή τρία βιβλία αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά αυτά τα βιβλία δεν είναι τίποτα μπροστά στη ζωή των σπορ και του αθλητισμού που έζησε ο Γιάννης. Δεν είναι κάτι τόσο απλό, δηλαδή έγραψε ποια ήταν η εθνική ομάδα. Μόνο τα Μουντιάλ που έχει ζήσει και έχει μεταδώσει είναι κάτι όταν, το απίστευτο. Λοιπόν, μετέδε, κυρίως σας είπα για τους Ολυμπιακούς αγώνες, με το σακίδιό του περιείχε περί τις χίλιες φωτογραφίες πρόσωπα των αθλητών εκείνων που θα έπρεπε να μείνουν στους Ολυμπιακούς ή τους αγώνες της μεγάλης διοργανώσεις. Για να έχει τα δεδομένα μπροστά του. Μελετούσε και ακριβώς γι' αυτό θυμόταν πάντα, βλέποντας και μόνο το πρώτο πλάνο της εικόνας από την τηλεόραση. Τις λεπτομέρειες της καριέρας. Αυτός ή αυτή είναι αυτό. Αυτό ήταν ο φυσιογνωμιστής βεβαίως, αλλά θέλω να σας πω
δεν είναι απλό να συγκεντρώνεις φωτογραφίες. Όχι βέβαια, όχι γιατί, βέβαια. Και την εποχή εκείνη, γιατί δεν είναι το σημερινό αρχείο ή τα αρχεία. Τώρα με ένα κλικ τα έχεις βρει όλα, για Μανώλη μου. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο ήταν. Όμως, επαναλαμβάνω, οι περιγραφές αυτές οι οποίες άφησαν την εποχή είναι εκείνες συγκινησιακά πάντα. Από τον Καναδά δεν υπήρχε στο μόνο των Ολυμπιακών Αγώνων. Γκίγκλι, ο μεγάλος Γάλλος εμποδιστής, όταν έβαλε τα κλάματα, όταν κατέστησε το σώμα, πέλε ο Γκίγκλι, ο Γάλλος. Αυτό λοιπόν θέλω να σου πω ήταν η προέλευση του βεβαίως, γιατί η μητέρα του ήταν Γαλλίδα, ο πατέρας του ήταν Έλληνας. Και είχε σπουδάσει και μουσική, διάβαζα, Μανώλη μου. Το πιάνο Γιάννησε. Ήταν η μεγάλη του αγάπη και με τον Γιώργο τον Χατζινάσιο τον συνέδε μια φιλία χρόνων. Και δεν έχανε ποτέ όταν ο Χατζινάσιος είτε έπαιζε είτε είχε μια εκδήλωση που να μην παραβρίσκεται. Μάλιστα. Κλείνουμε εδώ, Μανώλη μου. Κλείνουμε εδώ να ευχηθούμε συλληπιτήρια στους δικούς του. Στο Γιάννη, χάνει η Ελλάδα και ο αθλητισμός ένα μεγάλο. Έτσι είναι, έτσι είναι, Μανώλη μου. Το τηλεόραση και το ραδιόφωνο αυτά είναι μικροπρέπεια κατά την προσωπική μου εκτίμηση και με όλη τη συμπάθεια. Σωστά, σωστά, σωστά το λες. Σωστά το λες. Απλώς είναι, έφυγε ένας άνθρωπος μιας μεγάλης εποχής. Την εποχή που ξεκίνησε εκείνος για γενναίες που ήρθαν και έρχονται και θα μείνει η φωνή του αιώνια και η μνήμη του επίσης. Να είσαι καλά, Μανώλη μου, να είσαι καλά. Το 1990.